Αγαπητοί συνδυνάτες, καλό μεσημέρι. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλό μεσημέρι. Σήμερα η συνεδρίαση γίνεται μετά τις εκλογές της 25ης Μαΐου. Μία διαδικασία που ανέδειξε νικητή το συνδυασμό του κυρίου Θεοδωρίδη. Συγχαρητήρια, κύριε Θεοδωρίδη. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Η σημερινή Δημοτική Αρχή συνεχίζει τη διοίκηση του Δήμου μέχρι 31 Αυγούστου. Ο Δήμος δεν σταματάει ποτέ τη δουλειά του. Είμαστε υποχρεωμένοι ως θεσμικό όργανο να παίρνουμε αποφάσεις σύμφωνα με κινητήριους για θέματα για τα οποία έχουμε δικαίωμα να πάρουμε αποφάσεις που χαρακτηρίζονται κατεπήγοντα και πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία λήψη αυτών των αποφάσεων, γιατί πράγματι υπάρχουν πολλά σοβαρά θέματα τα οποία εξελίσσονται στον Δήμο και με έργα και με θεσμικές αποφάσεις. Άρα λοιπόν θα συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία όπως γινόταν μέχρι και τώρα, δεν αλλάζει τίποτα. Δίνω το λόγο στον κύριο Δήμαρχο και μετά στον κύριο Θεοδωρίδη. Κύριε Δήμαρχε, έχει το λόγο. Καλησπέρα. Είναι πραγματικά μία συνεδρίαση μετά τις εκλογές. Πιστεύω ότι οι εκλογές αναδείξανε τον κύριο Θεοδωρίδη και τον δίνω συγχαρητήρια. Το εύχομαι να έχει υγεία και δύναμη να προχωρήσει τα πράγματα του Δήμου που θεωρώ είναι σε καλό δρόμο. Ο Δήμος έχει δημιουργήσει εκείνες τις υποδομές που θα το διευκολύνει να δώσει την πορεία αυτή που αξίζει ο Δήμος μας και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν έτοιμες υποδομές, υπάρχουν έτοιμοι σχεδιασμοί. Εμείς βέβαια από τη θέση που μας έταξε ο λαός και το ευρωπαϊκό αποτέλεσμα θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να βοηθήσουμε τη διοίκηση έτσι να προωθήσουμε τα θέματα του Δήμου. Πιστεύω ότι οι καιροί περνούμε πολύ δύσκολα και ιδιαίτερα για την περιοχή μας και χρειάζεται συνένεση, χρειάζεται συνεργασία δικοδομητική, χρειάζεται σύνεση και πιστεύω αν αυτά τα τηρήσουμε κατέρωθεν θα πάνε τα πράγματα καλά και πιστεύω ότι θα διατηρηθούν αυτές οι λογικές διότι όλοι που τασόμαστε στο δημόσιο συμφέρον, γνώμονα και στόχο έχουμε να προσφέρουμε ο καθένας μέσα από τις δυνατότητές του. Και σίγουρα, εν διελώσει ισχύς που λένε, θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα αν έχουμε καλή συνεργασία με γνώμονα πάντα τα συμφέροντα της τοπικής κοινωνίας. Σας εύχομαι λοιπόν καλή πενταετία, καλή διοίκηση, καλή πορεία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ κύριε Δήμαρχε. Κύριε Θεοδωρή. Πρόεδρε Δήμαρχε, ευχαριστώ για τις ευχές σας. Δήμαρχε, έχω διαφορετική άποψη αυτή τη στιγμή για την καλή πορεία του Δήμου και την ετοιμότητα που είπατε. Έχουμε όμως, μόλις αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου και αναλύσουμε πιο καλά και τα γεγονότα αλλά και τα θέματα που είπατε ότι έχετε προωθήσει, να αναθεωρήσω αυτή την άποψή μου και εύχομαι πράγματι αυτό που είπατε να ισχύει, δηλαδή ο Δήμος να έχει μια ετοιμότητα. Θέλω όμως να σε ευχαριστήσω έστω και για τη λεκτική διατύπωση της πρόθεσή σου να συνεργαστείς. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να πάει ο Δήμος μπροστά, γιατί όπως είπατε πρέπει να υπάρχει συνένεση και μια ομοψυχία. Οι δυσκολίες πάντοτε είναι δυσκολίες και εμείς πρέπει πάντοτε να ξεπερνάμε όποια εμπόδια υπάρχουν για το καλό του τόπου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου στο γεγονός το ότι πρέπει να σκεφτόμαστε το καλό του Δήμου όσοι ασχολούμαστε με τα κοινά και θέλω να πιστεύω ότι αυτό θα αποδειχθεί και μέσα από την πενταετία αυτή η θητεία στην οποία όμως περιμένουμε και αυτό να αποδειχθεί εν πράξη. Έχουμε αυτά που είπατε να επιβεβαιωθούν, να επαληθευτούν για το καλό του Δήμου και από μέρους μας ό,τι επιφλάξεις έχουμε αυτή τη στιγμή έχοντας πιθανώς ηλική γνώση των γεγονότων και των δράσεων που έχετε αναπτύξει αυτό το διάστημα να επιβεβαιωθούν και να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας. Ευχαριστώ κύριε Θεοδωρίδη. Πάμε στα θέματα, στο ημίωρο των ερωτήσεων πριν από τα θέματα των εκτός ημερήσεις και ημερήσεις διάταξη. Παρακαλώ ερωτήματα από τους συναδέλφους. Κύριε Θεοδωρή. Καλησπέρα και από μένα. Ναι. Να κάνω μια ανακοίνωση σημαντική. Μόλις εχθές ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι το στρατόπεδο μέτρο. Αυτό είναι αποτέλεσμα της τελευταίας συνάντησης που κάνουμε προεκλογικά, αλλά και τη Δευτέρα που έλεψα στην Αθήνα.
έκτακτο ταξίδι είχε σχέση με το στρατόπεδο. Υπογράφει εχθές ότι το στρατόπεδο παραμένει. Θεωρώ η κατάληξη είναι αυτή που θέλαμε και οι αγώνες δικαιωθήκανε. Να ευχαριστήσω τους συνδυασμούς για την νίκη στο συνδυασμό μας και θα ήθελα να απασχολήσω το Συμβούλιο, κύριε Πρόεδρε, με δύο θέματα, με δύο ερωτήματα. Το ένα αφορά παλαιότερο Συμβούλιο, αν θυμάμαι καλά, τον Ιούλιο, για κάποιον αγωγό στον Άγιο Παντελήμωνα που είναι σπασμένο στη λίμνη και τα λίμματα τρέχουν μέσα στην λίμνη. Τότε με απάντηση του κυρίου Δημάρχου είχε πει ότι θα βγει έργο να εκτελεστεί και να μπει σε μια σειρά αποκατάστασης. Ακόμη και σήμερα βλέπουμε ότι τα λίμματα τρέχουν μέσα στη λίμνη γιατί ο αγωγός ήταν σπασμένος ακόμη. Και δεύτερον, θα ήθελα να ρωτήσω για ποιο λόγο κάποια οχήματα του Δήμου, αυτοκίνητα, βρίσκονται παραγμένα σε αυλές ιδιοκτησίας ατόμων που δεν έχουν σχέση με το Δήμο, τη στιγμή που έχουμε κάποιο χώρο κάτω που στεγάζονται, και σε σπίτια υπαλλήλων και γενικότερα έχω και μάλιστα δύο φωτογραφίες. Το ένα είναι με το Αλφα Ρωμαίο και το άλλο είναι με το Κολέος, που βρίσκονται σε μία αλάνα και σε ένα σπίτι ενός υπαλλήλου, οκταμηνίτη, διμηνίτη, δεν ξέρω ποια σύμβαση έχει προτεθεί. Νομίζω, θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερο να περιστρεφθούν όλοι στο χώρο που πρέπει να είναι για τα οχήματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, θέλω να καταθέσω εδώ κάτι φωτογραφίες. Όχι είναι αυτές. Από την καταστροφή που έγινε την ημέρα των εκλογών στο κτήμα του Γαμπρού. Έχουν γίνει μιλήσεις, έχουν γίνει όλες τις διαδικασίες. Δεν περίμενα να γίνει τέτοια καταστροφή. Επειδή... Αυτό το καταγγείλει σαν γεγονός. Εμείς δεν είμαστε το θεσμικό όργανο. Εντάξει. Έγιναν καταστροφές. Ευχαριστώ πολύ. Δεν το κατάλαβα. Σε ένα κτήμα που έχει εδώ κοντά στις εργατικές κατοικίες δύο στρέμματα με κότσιμπέρι. Το οποίο το παιδί προσπαθεί εδώ και ένα χρόνο να καλλιεργεί για να μπορέσει να πάρει φέτος θα έπαιρνε την πρώτη σοδειά. Ο κύριος Θεοδωρίδης έχει το λόγο. Κύριε Θεοδωρίδη, θα ξεκινήσω από την αναφορά του κύριου Χάσου. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τι σχέση έχει μια καταστροφή σε μια ιδιοκτησία η οποία δεν έχει σχέση με το Δήμο, με το Δημοτικό Συμβούλιο. Το είπε προηγουμένως. Υπονοεί οτιδήποτε άλλο, του συμπαραστηκόμαστε και θα συμβάλλουμε, αν έγινε για λόγους που έχουν σχέση με το Δήμο, θα συμβάλλουμε στα μέγιστα... Αυτό είπε ότι δεν έχει σχέση στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπως μας ενημερώνει. Αν εδείς, να μην πω άλλους χαρακτηρισμούς, τόλμησε και έκανε κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι σε όποιον το σκέφτηκε, όχι μόνο σε όποιον το έκανε. Δύο θέματα θέλω να αφήξω, Δήμαρχε. Το τμήμα Αλίας έχει βγάλει μια απόφαση απαγόρευση της αλίευσης στην Ζάζαρη, τη Σημαδίτιδα και στη Λίμνη των Ενών. Έχουν χαρακτηριστεί αυτές οι λίμνες κατά χτύπη άγρια ζωής και με τον νόμο 39-37 του 2011 όσες λίμνες έχουν χαρακτηριστεί ως κατά χτύπη άγρια ζωής απαγορεύεται η αλία σε αυτές. Δεν εφαρμόστηκαν μέσα αυτές οι διατάξεις είτε από άγρια είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Λέτε ότι υπάρχει αποχώρηση για να γίνει καταληκτική. Για όλη το διάστημα. Όχι μόνο αυτή την περίοδο. Όχι μόνο αυτή την περίοδο, όπως συνηθίζονταν. Προβλέπεται κατά τον νόμο μια διαδικασία άρση της απαγόρευσης, η οποία πρέπει να τεκμηριωθεί και παράλληλα να κινηθεί όσο γίνεται πιο σύντομα. Γι' αυτό θα έλεγα να κινήσουμε τη διαδικασία με τη βοήθεια των υπηρεσιών του Δήμου και με τα αντίστοιχα τμήματα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ώστε να τελειώσει πιο σύντομα αυτό το θέμα. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε να το κάνουμε. Οι πρέσπες που είναι εθνικός δρυμός έχουν υιοθετήσει κανόνες διαχείρισης, κάτι που πιθανώς θα γινόταν στη Λίμνη των Πεδρών αν τελειώναμε με την ειδική περιβαλλοντική μελέτη και υιοθετούσαν και εκεί κανόνες διαχείρισης και τουλάχιστον αυτή η λίμνη δεν θα ήταν μέσα στις υπόλοιπες. Ας το ξεκινήσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα να δούμε το θέμα πώς μπορεί να επιλυθεί, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε τουλάχιστον αυτή την περίοδο και οι επαγγελματίες αλλά και οι ερασιτέχνες αλίης.
Το δόθηκε στη δημοσιότητα μία επιστολή, ένα κατεπήγον μήνυμα το οποίο έχει σταλθεί στους Δήμους από τον κύριο Μιχελάκη, όπου ζητάει την άμεση παρέμβαση στις παιδικές χαρές μετά το ατύχημα που έχει γίνει για την κατάσταση. Το μήνυμα το είχα, δεν ήταν στο διαβάσιμο. Όχι, δεν νομίζω. Είναι απλά να αναφέρω ότι καλά είναι, επειδή δεν προβλέπεται από ό,τι είδαμε στην τροποποίηση προϋπολογισμού κτλ. Αν δεν υπάρχουν επιστώσεις αυτούς τους κωδικούς, να το υιοθετήσουμε, να βάλουμε ένα ποσό αυτή τη στιγμή, να ξεκινήσει και αυτή η διαδικασία, γιατί και οι ευθύνες υπάρχουν, αλλά και αναγκαίο είναι τουλάχιστον η επικινδυνότητα που υπάρχει στις παιδικές χαρές να αρθεί, να μην έχουμε κι εμείς κανένα τύχημα. Κύριε Θεοδωρή, δεν είναι μόνο αυτό το θέμα. Θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα και με το πανηγύρι με τον Λούνα Πατρίδα. Και εκείνο θέμα. Βέβαια, έτσι αν τα συζητήσουμε. Βεβαίως. Αλλά τουλάχιστον αυτά που είναι στην ευθύνη του Δήμου και έχει την ευθύνη της αποκατάστασης των λαγών και ό,τι είναι, ό,τι μπορεί να γίνει να μην έχουμε κανένα τύχημα. Το δόλου πάνω δεν παρακολουθήσει όλα τα πράγματα, είτε δεν αντιλαμβάνεται, είτε δεν καταλαβαίνει, δεν θέλει να καταλάβει. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, υπογράψαμε 288.000, ο αγωγός να γίνει. Διαφορετικά με χρήματα του Δήμου δεν μπορούσε να γίνει. Δεν υπήρχαν τα χρήματα. Το ανακοινώσαμε ότι αυτό εντάχθηκε, υπογράφηκε. Θεωρώ ότι οι διαδικασίες γραφειοκρατικές, όσους γνωρίζουν, ο κ. Θεοδωρής γνωρίζει πώς εξελίσσεται ένα έργο σε δημοπράτη, σε χρόνους, τι να κάνει αυτή είναι η Ελλάδα που επιβάλλει τους κανόνες, η χώρα μας έχει κάποιους κανόνες. Υπάρχει γραφειοκρατία, υπάρχουν τα περιθώρια χρόνου, δημοπράτησης και εκτέλεση του έργου. Άρα λοιπόν δεν το συζητώ, το έχουμε πει, το έχουμε εξαντλήσει αυτό το θέμα. Τώρα γιατί έρχεται σήμερα δεν ξέρω αυτό το θέμα ξανά. Τα αυτοκίνητα του Δήμου. Εγώ περιμένω όταν γίνονται τέτοιου είδους αναφορές στο Δημοτικό Συμβούλιο να είναι πιο συγκεκριμένες. Το να ρίχνουμε λάσπη παντού και να αφήνουμε πράγματα αυτού του παιδού. Εγώ λέω λοιπόν ότι δεν έχω υπόψη μου να αφήνει κανείς ή να διαχειρίζει το αυτοκίνητο για ιδία χρήση δημοτικών αυτοκινητών. Αν υπάρχει κάτι πιο συγκεκριμένο, μπορεί να κατατεθεί και υπηρεσιακά και τότε η ευθύνη η δική μας θα αναδειχθεί αν, είναι, αν επιλαμβάνει το θεμάτων ή όχι. Κύριε Χάσο, πραγματικά λυπούμε για το γεγονός. Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι λόγοι και για ποιο λόγο έγινε. Εν πάση περιπτώσει όμως αυτά δεν επιτρέπονται. Είναι κάτι που θεωρώ το καταδικάζουν περίφραστα όλοι. Κύριε Θεοδωρίδη, για την αλληλεία έχουμε ήδη προχωρήσει εμείς εδώ και τρεις μέρες για το θέμα. Πραγματικά και πέρσι υπήρχε αυτή η απαγόρευση. Είναι βάση νόμου για απαγόρευση αλληλείας. Πέρσι κάναμε παρέμβαση και φέτος ήδη ξεκινήσαμε τις διαδικασίες προκειμένου να εξαιρεθούν οι παλιοί λίμνες μας από την απαγόρευση της αλλίας, η οποία έχω ήδη έρθει με τους, και με το Σύλλογο και με τους ανθρώπους, τους επαγγελματίες που ασχολούνται με αυτό το θέμα και πιστεύω ότι θα το λύσουμε και αυτό. Ως προς τις παιδικές χαρές, το έγγραφο μόλις σήμερα ήρθε και βεβαίως θα επιληθούμε, θα δούμε στο άμεσα, στο γίνει αναμόρφωση και θα βάλουμε τις πιστώσεις, τις απαιτούμενες πιστώσεις, προκειμένου να κάνουμε τις παρεμβάσεις που επιβάλλονται, διότι δεν γνωρίζω εάν έχουμε την δυνατότητα να λειτουργήσουν οι παιδικές χαρές βάσει του νόμου, βάσει των προϋποθέσεων που θέτει ο νόμος για πιστοποίηση. Εγώ πιστεύω, μετά από πληροφορία που είχα και με άλλους συναδέλφους δημάρχους, ότι είναι αδύνατο να πιστοποιηθούν όλες οι παιδικές χαρές που υπάρχουν σε δήμους ή σε τοπικές κοινότητες λόγω των υψηλών απαιτήσεων που υπάρχουν. Είναι πολύ, αλλά εμείς, σε πάση περιπτώσει, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα ανοίξουμε ένα κωδικό, θα κάνουμε μια αναμόρφωση προκειμένου να κάνουμε τις παρεμβάσεις αυτές που χρειάζεται. Γιατί εκεί πέρα θα δούμε πώς θα ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του νόμου. Πιστεύω είναι ένα σοβαρό θέμα οι παιδικές χαρές. Το γεγονός του τελευταίου μας κινητοποίησε όλους. Και εξάλλου ο νόμος περί παιδικών χαρών υπήρχε. Ότι έπρεπε να πιστοποιούνται οι παιδικές χαρές. Ανέκαθε. Δυστυχώς υπήρχε μια πρακτική που δεν υπήρχε πιστοποίηση και με πρόχειρο τρόπο υπουργόταν παιδικές χαρές, είτε από ιδία πρωτοβουλία είτε και από τους Δήμους, δεν τηρούσε κανείς δηλαδή τον κανόνα πιστοποίησης. Και εμείς δεν έχουμε πιστοποίηση, αλλά και πολλοί Δήμοι στην Ελλάδα, περισσότεροι Δήμοι δεν έχουν πιστοποιημένες παιδικές χαρές. Είναι ένα θέμα που όμως θα το αντιμετωπίσουμε.